και εκπρόσωποι των σωματείων και των συλλόγων που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ για να εκφράσετε την αλληλεγγύη σας, ο Δήμος Μαυρακόπης σας ευχαριστεί που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά του και σας ευχαριστεί επίσης που παρευρίσκεστε να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και να πούμε ένα μεγάλο όχι στη συρρήκνωση και στην υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Μαυρακόπης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Συμπαραστέκονται στον αγώνα μας κύριοι Μπέζος Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα Αυθιότητας. Κύριος Κατσίκας Γιάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος και αυτός και οι δύο πατριώτες μας. Ο κύριος Διαμαντάρας Αλέξανδρος, Πρόεδρος του Δημοτικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεότητας. Ο κύριος Λούκας Ιωάννης, Πρόεδρος του Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεότητας. Και ο κύριος Αρναούτογλου Θεόδωρος, ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαμίας. Καλό στο βήμα, το Δήμαρχο να τοποθετηθεί. Κυρίες και κύριοι δημότες του Δήμου Μαυρακόπης, δεν σας φωνάξαμε σήμερα εδώ για να κάνουμε φτηνό συνδικαλισμό. Μαζευτήκαμε όλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, διότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά όλους τους κατοίκους της Δυτικής Θεότητας και όχι μόνο, αφορά ακόμη και τους διερχόμενους. Θα σας διαβάσω τώρα το ψήφισμα για να ξέρετε λίγα πράγματα για το πώς φτάσαμε ως εδώ σήμερα. Καταρχήν, υπήρξε έκτακτο θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το οποίο έκτακτο θέμα ήρθε ύστερα από πρόταση του κυρίου Ράμου, για να πάρουμε τα πράγματα στη θέση του. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να κάνουμε έκτακτο Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σωστό και το πιο γρήγορο. Σας διαβάζω τώρα το ψήφισμα. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτές τις εξελίξεις. Να σταματήσουν οι αυθαίρετες μετακινήσεις προς το νοσοκομείο, να καλυφθούν όλα τα κέντρα υγείας, να αναπτυχθούν, να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στο τομέα της πρόληψης, όχι στην υγεία εμπόρευμα και στον ασθενή πελάτη. Αποκλειστικά δημόσια, καθολικά δωρεάν, υγεία για όλους. Αυτό είναι το ψήφισμά μας. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή μας. Για την αποδυνάμωση που ισοδυναμεί με κλείσιμο του κέντρου υγείας. Πριν φτάσουμε μέχρι εδώ, προσπαθήσαμε με αλλεπάλληλες συναντήσεις και αυτό εγώ το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί εγώ ήμουν ο συντονιστής σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι οι δήμαρχοι της Θεότητας. Και αυτό το λέω γιατί απλά πρώτα ασχολήθηκα εγώ εδώ με το Δήμο στους άλλους συναδέλφους. Έγινε η πρώτη συνάντηση με κάποιο ραντεβού που είχαμε κλείσει με τον κύριο διοικητή στο νοσοκομείο της Λαμίας, το οποίο ραντεβού στη συνέχεια αμφισβητήθηκε. Στάθηκε μια πρόσκληση για την ίδια ημέρα το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει έγινε κατάληψη στο γραφείο του κύριου διοικητή. Το καταλάβαμε για 2 ώρες ώσπου ο κύριος διοικητής ήρθε από την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει η συνέχεια ήταν περίπου ίδια. Δεν υπήρχε ανταπόκριση, ο κύριος διοικητής δεν ήθελε να καταλάβει τίποτα από αυτά που λέγαμε εμείς. Ακολούθησε η δεύτερη συνάντηση στην Αταλάντη, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου, του κύριου Λιόλιο, και στην οποία παραβρέθηκα και εγώ και ο κύριος Σύρος. Παρόν ήταν και ο κύριος διοικητής. Ήταν μια επεισοδιακή συνάντηση, ακούστηκαν οι πράγματα τα οποία ίσως δεν θα έπρεπε να ακουστούν και βέβαια απέβη άκαρπη. Είπαμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια διαλόγου και να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Η τελευταία προσπάθεια έγινε προχτές. Ο κύριος διοικητής ήταν ανέντοτος. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, την οποία είχαμε ζητήσει οι δήμαρχοι, παραβρέθηκαν
και υπηρεσιακοί παράγοντες του νοσοκομείου, τους οποίους κάλεσε ο κύριος διοικητής. Εμείς είχαμε κάποιες αντιρρήσεις στην αρχή, αλλά στη συνέχεια όσοι τουλάχιστον τοποθετήθηκαν, τάχθηκαν στο πλευρό μας. Και στο τέλος, που πήρε το λόγο ο κύριος διοικητής, μας καπέλωσε όλους. Φύγαμε κακήν κακώς. Και για να είμαι ακριβής και για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος διοικητής με το συγκεκριμένο έγγραφο καλεί τους γιατρούς, τους ειδικευμένους γιατρούς του Κέντρου Υγείας να κάνουν εφημερίες στη Λαμία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει κλείσιμο προθάναμο κλεισίματος του Κέντρου Υγείας. Το Κέντρο Υγείας από τη σύστασή του και σύμφωνα με το οργανόγραμμα προβλέπει 18 ειδικευμένους γιατρούς. Σήμερα υπηρετούν 3, οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στην πραγματικότητα είναι 2,5, γιατί ο ένας πηγαίνει και στη Λαμία. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για πλήρη διάλυση. Είναι η αρχή του τέλους για το Κέντρο Υγείας, που θα εξαναγκάζει το κάτοικο του Τυμφριστού, το κάτοικο του Γαρδιδιού, αλλά και το κάτοικο της Μακρακόμης που μένει δίπλα στο Κέντρο Υγείας, να μετακινείται για το παραμικρό στο νοσοκομείο της Λαμίας. Κατανοούμε ότι το νοσοκομείο χρειάζεται γιατρούς. Γιατρούς όμως, πέρα από τους ίδιους υπηρετούντες, χρειαζόμαστε και εμείς στο Κέντρο Υγείας, που μέχρι τώρα έχει αντιμετωπίσει για τη χρονιά που μας πέρασε, μιλάω τώρα, 27.000 περιστατικά. Οι συνταγές από τους αγροτικούς γιατρούς που γράφτηκαν ήταν 51.000 και κάτι. Κυρίες και κύριοι, άλλη τρόικα με τον λανθασμένο σχεδιασμό της, που και η ίδια ομολογεί θέλει να μας σκοτώσει, και ο κύριος διοικητής στο μέτρο που τον αφορά θέλει να υλοποιήσει τις αποφάσεις της. Εμείς σήμερα όλοι μαζί του απαντάμε ότι αρνούμαστε να πεθάνουμε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε το Κέντρο Υγείας και να το αναβαθμίσουμε. Για την υγεία και την παιδεία λεφτά θα πρέπει να υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, να τα βρούνε εκεί που πρέπει. Αυτό το μήνυμα λοιπόν στέλνουμε σήμερα από εδώ, από τη Μακρακόμη, και καλούμε τον κύριο διοικητή να πάρει πίσω την απόφασή του και μαζί να διεκδικήσουμε τη στελέχωση και την αποτελεσματική λειτουργία και του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αναγνωστόπουλο, είναι ο πρόεδρος των ιδιωτών γιατρών, του Συλλόγου των Ιδιωτών Γιατρών, για τη συμπαράστασή του, καθώς επίσης και τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον κύριο Πάνου, για τη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα μας. Και να είστε σίγουροι ότι ο αγώνας μας δεν θα πάει χαμένος. Χαμένοι αγώνες είναι τελικά μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται. Σας ευχαριστώ.